Στην αρχή ενθουσιασμός, μετά η αγωνία και στο τέλος η απογοήτευση, μαζί όμως με την περηφάνεια. Αυτά τα συναισθήματα βίωσε χθες βράδυ ολόκληρη η Κύπρος και μας τα χάρισε απλόχερα η Ελένη Φουρέιρα. Το Ισραήλ μπορεί να βρέθηκε στην πρώτη θέση, όμως η Ελένη Φουρέιρα τερμάτισε πρώτη στις καρδιές μας. Είμαστε τόσο κοντά που σίγουρα νομίζω είναι άδικο και πιστεύω ότι η εμφάνιση της Φουρέιρας ήταν πολύ καλύτερη από του Ισραήλ. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, μπορούσαμε να πάρουμε και την πρωτιά φυσικά. Έγινε αδικία γιατί νομίζω ότι εκείνο το τραγούδι ήταν πολλά παιδικό και ήταν ιδανικό για την Eurovision. Ήμασταν πρώτοι στα στοιχήματα με διαφορά. Το Ισραήλ ήταν δεύτερο, αλλά δεν ξέρω πώς κατάφερε να μας νικήσει. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο. Έστω και δεύτερη που ήρθε, είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι αξιοπρεπέστατη θέση, νομίζω, αν και μας άξιζε γίνει πρωτιά. Δυστυχώς το Ισραήλ με την κότα νίκησε μας. Δεν ήταν τόσο σπουδαίο για πρώτη θέση, αλλά λόγω πολιτικών, νομίζω, καταστάσεων βγήκε πρώτη. Φουέκο. Η Κύπρος έπρεπε να έρθει πρώτη. Η Ελένη μας δεν κατάφερε να έρθει πρώτη. Έπρεπε. Έπρεπε, εννοείται έπρεπε. Έθεσε πολλά ψηλά τον πηγήν η Φουρέιρα με το τραγούδι της, οπότε στα επόμενα χρόνια δεν ξέρω κατά πόσο να μπορούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο. Δεν μπορούσαμε να το πιάσουμε. Τα έδωσε όλα και έβαλε φωτιά στους Ευρωπαίους ερμηνεύοντας το Φουέκο για την Κύπρο. Ο ξένος τύπος πήρε φωτιά με τα αφιερώματα στο πρόσωπό της να διαδέχονται το ένα το άλλο. Το σίγουρο είναι ότι η Ελένη επιστρέφει με το Αργυρό και κάνει όλους εμάς περήφανους για τη συμμετοχή μας, αλλά και απογοητευμένους γιατί πλησιάσαμε όσο ποτέ τη νίκη.